ενθουσιασμένοι μαθητές του δεύτερου επαγγελματικού λυκείου Ευόσμου συμμετέχουν στη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή που εκπέμπει διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του European School Radio από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ πρωτόγνωρη για μένα. Με το που έμαθα από το σχολείο μου ότι θα μας πάνε σε μια εκπομπή ραδιοφωνική για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα το οποίο υλοποιήσαμε, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί συνέχεια ακούω εκπομπές στο ραδιόφωνο και θα ήθελα κάποια στιγμή κι εγώ να παραβρεθώ σε μια τέτοια εκπομπή. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη η εμπειρία και πιστεύω ότι θα δείξουμε και για το ταξίδι και την ομάδα μας θα βγει προς τα έξω το πώς δεθήκαμε. Μας βοήθησε πάρα πολύ και μάθαμε πράγματα για τον επαγγελματικό τομέα που έχουμε ακολουθήσει. Το European School Radio είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μαθητικά προγράμματα, καθώς μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές να νιώσουν δημοσιογράφοι αλλά και τεχνικοί ραδιοφώνοι. Παρά τα 1000 και παραπάνω σχολεία που έχουμε κάθε χρόνο στην πλατφόρμα, έχουμε και σχολεία που κάνουν εκπομπές από το σχολείο τους, έχουμε και σχολεία τα οποία μπορούν να επισκεφτούν το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με το οποίο συνεργαζόμαστε, για να κάνουν ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή από το στούντιο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Έτσι λοιπόν εκπαιδεύονται από δημοσιογράφους του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από δημοσιογράφους της SEM. Και έτσι προετοιμάζουν εκπομπή τους ώστε να βγει ζωντανά στον αέρα κάθε Παρασκευή. Το ΤΕΙ συμμετέχει με δύο τμήματα, το τμήμα πληροφορικής και το τμήμα ηλεκτρονικής. Στο τμήμα πληροφορικής γίνονται τα σεμινάρια τεχνολογικής ενημέρωσης των μαθητών, όπου μαθαίνουν τα παιδιά πώς να συλλαμβάνουν, επεξεργάζονται τον ήχο και να τον μεταδίδουν. Και στο τμήμα ηλεκτρονικής, όπου γίνονται σεμινάρια δημοσιογραφίας και επίσης υπάρχει το στούντιο ραδιοφώνου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, εδώ που βρισκόμαστε σε αυτό το κτίριο, όπου γίνεται live πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές είχατε να πείτε. Η Ιωάννα Μοσχίδου, φοιτήτρια δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνώρισε το μαθητικό ραδιόφωνο ως μαθήτρια και πλέον συμμετέχει στο πρόγραμμα από άλλη θέση. Εγώ ξεκίνησα σε αυτό το ραδιόφωνο όταν ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου, γιατί τότε ξεκίνησε το συγκεκριμένο ραδιόφωνο από το σχολείο μου. Από την πρώτη μου επαφή κατάλαβα ότι είναι αυτό που θέλω να ακολουθήσω στη ζωή μου και γι' αυτό κατέληξα να σπουδάζω δημοσιογράφος και να ασχολούμαι και με το πρόγραμμα. Το European School Radio υλοποιείται στη χώρα μας από το 2009 και έχουν συμμετάσχει πάνω από 1000 σχολεία με δεκάδες χιλιάδες μαθητές.